Διαφορετική άποψη φαίνεται πως έχουν οι αγρότες της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου και ο Αγροτινοτροφικός Σύλλογος Εύρου Ροδόπης Ακρίτας σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο διεκδίκησης των ετοιμάτων τους, και ενώ στο Βόρειο Εύρο τον μπλόκο των αγροτών θα στηθεί περί τα τέλη Ιανουαρίου, ο Αγροτινοτροφικός Σύλλογος Εύρου Ροδόπης Ακρίτας έχει διαφορετική άποψη για το θέμα. Όπως είπαν, το κοινωνικό σύνολο πρέπει να σταθεί στο πλευρό τους και οι αποκλεισμοί των δρόμων, μόνο αυτό δεν θα έχει σαν αποτέλεσμα. Οι θέσεις μας είναι σαφείς. Δεν θέλουμε αποκλεισμό δρόμου, δεν θέλουμε να έρθουμε εναντίον σε άλλες κοινωνικές ομάδες, θέλουμε να είναι μαζί μας. Τώρα αν κάποιοι θελήσουν, εμείς θα απέχουμε από αποκλεισμό δρόμου. Η απόφαση για τα μέλη του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Εύρου Ροδόπης Ακρίτας θα ληφθεί τις επόμενες ημέρες μετά και τη σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί να γίνει στη Δράμα. Έχουμε ένα κάλεσμα την Τετάρτη, θα γίνει μια συγκέντρωση στη Δράμα. Θα βρεθεί και ο δικός μας ο σύλλογος εκεί για να αποφασίσουμε το πώς θα κινηθούμε. Όπως είπα και πριν, όχι αποκλεισμό δρόμων. Τώρα, αν σκεφτούμε κάτι πιο αποτελεσματικό, θα πάρουμε εκεί ομόφωνα όλες τις αποφάσεις μας. Παράλληλα, ο κ. Γκιούμας έδωσε τη δική του απάντηση περί μια αναγνώρισης της Ομοσπονδίας από τον Αγροκτηνοτροφικό Σύλλογο Εύρου Ροδόπης Ακρίτας. Υπήρχε μια αντιπαράθεση στο αν μπορούμε εμείς να ενταχθούμε στην Ομοσπονδία. Τελικά, ο κ. Μαργαριτίδης μας έδωσε την απάντησή του σήμερα το πρωί ότι γίνεται δεκτή. Δηλαδή μπορούμε να ενταχθούμε και εμείς στην Ομοσπονδία. Άρα το κλείνουμε εκεί και δεν του δίνουμε μεγαλύτερη έκταση. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς ότι η Ομοσπονδία είναι παράνομη. Απλώς έχουν γίνει κάποιες εκλογές. Εκεί θα θέλαμε να υπήρχε μια μεγαλύτερη διαφάνεια για το ποιοι σύλλογοι συμμετείχαν σε αυτό. Και αν ήταν δυνατόν να έχουμε και τα ονόματά τους. Δηλαδή ποιος σύλλογος έχει ψηφίσει την Ομοσπονδία αυτή.